έργα που αφορούν την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση, όπω και την κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, θα τρέξουν άμεσα κατά μήκο τη παλιά εθνική οδού Χανίων Κολυμβαρίου και στο τμήμα Μάλεμε με Κολυμβάρι, στο πλαίσιο δράσεων αστική αναζωγόνηση τη περιφέρεια Κρήτη. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που περπατάει εκεί και έχει ανάγκη και αναψυχή αλλά και προστασία από τα δερχόμενα αυτοκίνητα. Επομένω, η μελέτη αυτή που έκανε ο Δήμο Πλατανιά, τον ολοκλήρωσε, ελέγχθηκε από την περιφέρεια. Είναι ότι για πρώτη φορά ένα αίτημα του Δήμου, νομίζω και τη περιφέρεια, γίνεται αποδεκτό. Ποιο, ότι μπαίνουμε στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Παίρνουμε 6 μέτρα από το αεροδρόμιο, δηλαδή βόρεια τη παλιά εθνική οδού που είμαστε σήμερα. Δημιουργούμε ένα ποδηλατόδρομο με μια διαδρομή που περνάει από την ιστορική μεταλλική γέφυρα του Ταβρονίτη. Ε, Συγχρόνω, αυτό έχετε και ανακουφίζει αυτού που πρέπει να περπατήσουν όχι πάνω στο δρόμο, που και εκεί θα έχουμε πεζοδρόμιο, αλλά σε μια διαδρομή η οποία θα είναι προστατευόμενη με μπάρε από τον υφιστάμενο δρόμο. Τη σχετική σύμβαση ύψου 4.363.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχη Κρήτη, με το έργο να χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι και ίδιου πόρου τη Περιφέρεια Κρήτη. Θα αναβλέψει όλη την περιοχή, μια πολύ σημαντική περιοχή για τα Χανιά, και βέβαια θα ανεβάσει την. Όπω είπε και ο Δήμαρχο, ε, τον κόσμο. Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Δήμαρχο Πλατανιά, Γιάννη Μαλαδράκη, ο οποίο αναφέρθηκε στην ανάπλαση τη περιοχή, η οποία θα έχει χαρακτήρα οικολογικό, αλλά και στι παρεμβάσει που στοχεύουν, στην ασφαλή κίνηση στο πεζών και όχι μόνο. Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε 18 μήνε. Και βέβαια είναι το πρώτο βήμα, εφόσον μπήκαμε στο φυσικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, να πάμε στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλο να πάρουμε το χώρο για να δημιουργήσουμε εκεί μία έκθεση, σε ό,τι αφορά τα ιστορικά κοιμήλια τη Μάχη τη Κρήτη, αλλά βέβαια και ένα μουσείο το οποίο θα είναι. Ψηφιακή και εικονική πραγματικότητα. Ο Σταύρο Αρναουτάκη υπέγραψε μία ακόμη σύμβαση, η οποία αφορά την εκπώνηση των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τη παράκαμψη των μυρών εντό τη οποία διέρχεται η Εθνική Οδό 97, Ηράκλειο Αγία Γαλιενή. Αυτέ οι δύο παρακάμψει θα βοηθήσουν πάρα πολύ όσο αφορά μέσα στο Δήμο μου σχετικά με την κυκλοφορία, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρουσιάζεται μέσα στα δύο αστικά κέντρα Μύρε Ένα έργο πνοή για τη Μεσαρά έχει προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και χρόνο εκτέλεση 1,5 χρόνο στον οποίο πιστεύουμε ότι με βάση και την προεργασία που είχε γίνει παλιότερα θα έχουμε μελετητική οριμότητα για ένα τόσο σπουδαίο έργο για όλη τη Μεσαρά και για τον οικισμό των Μυρών.